Για να συνδεθούμε με τον Εύρο και με τον εκδότη της εφημερίδας Γνώμη του Εύρου, τον κύριο Λασκαράκη, ο οποίος κύριος Λασκαράκης χθες έκανε ένα στάτους το οποίο έκανε το γύρο του διαδικτύου. Ο κύριος Λασκαράκης είχε την τιμιότητα, την γενναιότητα, το θάρρος να πάρει θέση απέναντι σε αυτά που βλέπουμε στον Εύρο, απέναντι σε αυτό το σκηνικό πολέμου, απέναντι στους ακροδεξιούς που έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, απέναντι στον ακροδεξιό ακτιβίστικο τουρισμό από τη Γερμανία και την Αυστρία, απέναντι σε όλα αυτά τα κακώς κείμενα που λίγα κανάλια σας δείχνουν και αντιθέτως τα ταΐζουν. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον κύριο Λασκαράκη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τι βλέπει, τι ακούει και τι ζει εκείνος όλο αυτό το τελευταίο διάστημα στον Εύρο. Κύριε Λασκαράκη. Καλησπέρα σας και καλησπέρα. Σε εσάς και στους φίλους που είναι στο πάνελ σας. Πείτε μου τι να σας πω, Θέλω να μας εξηγήσετε τι σας έφτασε στο σημείο να κάνετε αυτήν την ανάρτηση, η οποία έγινε viral χθες, στα social media. Τι σας έφτασε στο σημείο να πείτε ως εδώ και ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Θέλω να μας περιγράψετε, επειδή εμείς και ο περισσότερος κόσμος που μας βλέπει δεν βρίσκεται στον Εύρο, ποια είναι η εικόνα με τα δικά σας μάτια. Χαίρομαι που μου δίνει την ευκαιρία αυτή, γιατί δυστυχώς τα μέσα ενημέρωσης της Αθήνας προσεγγίζουν τον Εύρο σαν μια εξωτική περιοχή, του θυμούνται όποτε έχει μια κρίση και βέβαια μέσα από τα δικά τους γυαλιά της κάθε κομματικής ίσως και κάθε δημοσιογραφικής αντίληψης διαστρεβλώνουν το τοπίο και κυρίως δίνουν μια βάση στην λογική της εθνικιστικής αντίληψης, της μιας περιοχής συνόρων που πρέπει να έχει πάντα έναν εχθρό απέναντι, κάτι βέβαια που για μας είναι τραγικό, γιατί αυτός ο τόπος έχει μια γεωγραφική ιδιαιτερότητα που είναι πολύτιμη. Έχει γύρω τις περιοχές που έχουν εκατομμύρια ανθρώπους, θα μπορούσε να έχει τεράστια ανάπτυξη μέσα από τις εξαγωγές ή τις σχέσεις τις εμπορικές, τις επικοινωνικές, τις γεωνιακές, μια και είναι κέντρο, συγκοινωνιακό και κέντρο μεταφοράς ενέργειας. Και τελικά γίνεται πάλι η περιοχή συνόρων. Και μάλιστα με ένα πολύ άσχημο τρόπο, γιατί στο εσωτερικό, πέρα από αυτό, του νομού δηλαδή στο εσωτερικό, δημιουργείται ένα κλίμα εθνικιστικό, εσωστρέφειας, ένα κλίμα ρατσιστικό. Τι είναι αυτό το κλίμα, τι εννοείται εθνικιστικό και εσωστρέφειας, θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο? Βεβαίως, είναι πολύ απλό, γιατί σήμερα έχουν περάσει ένα κλίμα ότι θα γίνει μια εισβολή. Μια εισβολή λες και από κάποιο κράτος ξέρω και ένα ξένο στρατό. Ενώ πρόκειται για μετανάστες που όσοι κοινάνε είναι άνθρωποι άοπλοι. Πολλοί από αυτούς είναι δυστυχισμένοι και βέβαια αν υπάρχουν μέσα σε αυτό και κάποιοι εγκάθετοι, αυτό είναι ένα ελάχιστο θέμα. Και έχουμε ένα φράκτη που εκτείνεται σε όλη τη χερσαία ζώνη των συνόρων. Πλην του βέβαια του Εύρου που δεν μπορεί να υπάρχει φράκτης. Και αυτός ο φράκτης είναι ισχυρός, πανύψηλος και βέβαια θα μπορούσε κάλλιστα με τους συνοριοφύλακες που είναι αρκετοί, ίσως είναι πάνω από 1.000-1.200 ανθρώπους, να φυλάξουν το φράκτη αυτό μαζί με την αστυνομία, ο στρατός, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα, τα βαριά οχήματα. Έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα στρατοκρατούμενης περιοχής πάλι. Φτάνει πια αυτή η ιστορία. Αλλά πέρα από αυτό, έχουν δώσει όπλα σε όλους τους όσους μπορούν να κρατήσουν όπλο, σε χωρικούς, σε γεωργούς. Στους απλούς πολίτες εννοείται. Ναι, συναμβάνουν μέσα στα χωράφια όσους μπορούν και μπορέσουν και ξεφύγουν. Και οι απλοί πολίτες συλλαμβάνουν. Βεβαίως, συλλαμβάνουν, ναι. Υπάρχουν γι' αυτό βίντεο. Τους συλλαμβάνουν, τους κακομεταχειρίζονται, τους γελιοποιούν. Χωρίς κανένα πρωτόκολλο δράσης, αν καταλαβαίνω καλά, έτσι όπως την περιγράφετε. Χωρίς κάποιο πρωτόκολλο δράσης. Φυσικά, ποια πρωτόκολλο δράσης, σοβαρά μιλάμε. Μάλιστα, ένας δημοσιογράφος του CNN, γνωστός δημοσιογράφος, το ξέρετε στην Αθήνα, επιχείρησε να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους αυτούς, να πει τι τους κάνατε. Και έφαγε το ξύλο της ζωής του. Ο δημοσιογράφος. Ναι, ο δημοσιογράφος του CNN. Πέρα από αυτό, νοτιότερα, στο μέτρο του Εύρου υπάρχουν. Εκεί κάποιοι πατριώτες εισαγωγικά, οι οποίοι ζουν μέσα σε αυθαίρετα κτίσματα και έχουν αναλάβει εργολαβικά να φυλάνε τα σύνορά μας. Και αυτοί έχουν όπλα. Έχουν όλοι μα όπλα. Και αυτοί έχουν πιάσει ανθρώπους και το ξενοκόπησαν.
Μάλιστα σήμερα ανάρτησαν και μία υβριστική εναντίον μου στο Facebook. Δέχεστε απειλές δηλαδή? Βεβαίως. Υπάρχει απειλή καθαρή. Δείχνει έναν ένοπλο, μια ένοπλη, ίσως να είναι Κούρδισσα, και λέει από κάτω τους πρόβατους, σκοτώνεις. Έλεγος δηλαδή, πού πάμε. Κύριε Λασκαράκη, καλησπέρα σας, Ρουμελίδη Σπύρος. Γεια σας, κύριε Ρουμελίδη. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο, ας ξεκινήσω από αυτό που μείνατε τώρα. Όταν λέτε τους δίνουν όπλα, είναι οι ομάδες των αυτών που είναι στα σύνορα και που έτσι κι αλλιώς έχουν ένα οπλισμό πάντα σταθερά, όπως τα νησιά έτσι και σε εσάς, ή όχι? Πολλοί έχουν όπλα δικά τους, όπλα βέβαια αυτά, κυνηγητικά όπλα, καραμπίνες. Άλλοι έχουν νόμιμα όπλα, όπως είναι στο εδώ το Εύρου. Αυτοί έχουν νόμιμα όπλα, με άδειες. Τα κυνηγητικά, εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε. Ναι, αυτά όμως είναι νόμιμα όπλα που δεν είναι απλά κυνηγητικά, είναι όπλα κανονικά που τα έχουν ανωνύμως, δεν τα έχουν παρανόμως. Το θέμα είναι τι χρήση κάνουν τα όπλα αυτά. Μάλιστα. Είπατε τη λέξη τους δίνουν. Υπήρξε κάποια άτυπη, κρυφή, υπόγεια ή κανονική συνεννόηση με αυτούς τους ανθρώπους? Από κάποιον ταξίαρχο, από κάποιον αστυνομικό διευθυντή, από κάποιον υπήρξε κάποια συνεννόηση? Ορίστε. Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι εκεί στο δέλτα του Εύρου είναι από χρόνια, θα έλεγα, οι χαϊδεμένοι όλων των κυβερνήσεων. Αυτό είναι γεγονός. Ενώ είναι σε αυθαίες τα κτίσματα, είναι 250 αυθαίες τα κτίσματα, δεν τολμάει να γκρεμίσει κανείς. Ενώ αν κάνεις ένα κατηβάκι, θα τον γκρεμίσουν αμέσως. Έχουν αυτό τη λογική ότι εμείς εδώ υπερασπιζόμαστε τα σύνορά μας. Σήμερα το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, ακούστε τι έγινε. Ένα αυτοκίνητο αστυνομίας περνούσε το κεντρικό δρόμο της πόλης, έχοντας στο μεγάφωνο το εθνικό ύμνο. Αλίμνο, πού ζούμε δηλαδή, στο 40. Το κλίμα είναι πολεμικό. Μάλιστα. Ωραία. Τα πράγματα χοντρένουν. Ωραία. Να σας ρωτήσω και το άλλο, γιατί προφανώς θα το ακούτε και εσείς εκεί, το ακούμε και εμείς εδώ. Ναι. Ωραία. Ωραία, μας περιγράφετε αυτά που συμβαίνουν από την από εδώ πλευρά. Ναι. Δεν παρουσιάστηκε όμως ένα πρόβλημα από την τουρκική πλευρά? Δεν εμφανίστηκε δηλαδή και στρατός και αστυνομία? Δεν υπήρχε και από εκεί ένα περίεργο κλίμα? Και μάλιστα. Ήρθε σήμερα. Ακούστε. Ορίστε, ναι. Ο στρατός ήρθε σήμερα. Σήμερα ήρθαν χίλιοι κομμάντος με τα θρακισμένα αυτοκίνητα και μάλιστα υποβρύχια, που σημαίνει ότι έχουν σκοπό ίσως ή να απειλούν να περάσουν τον Εύρο. Αλλά αυτό πιστεύω ότι έγινε ακριβώς γιατί και εμείς από εκεί πήγαμε στρατό. Έτσι είναι αυτά στην ιστορία και στην πολιτική, στη διευθυντή. Όλες οι ενέργειες δεν είναι τυχαίες, δεν είναι κενό. Κάπου προέρχονται. Ήταν λάθος της κυβέρνησης να θέλει στρατό στον Εύρο. Πάντως υπήρξε ένα κάλεσμα από την κυβέρνηση την τουρκική προς τους ανθρώπους αυτούς να τους χρησιμοποιήσουν, να τους βάλουν μπροστά και να πούνε είναι, μαζικά αυτό να περάσουν. Είναι άλλο πρόβλημα. Εμείς τι κάνουμε? Ναι, αυτό ναι. Είναι, το δέχομαι ότι είναι έτσι. Μάλιστα, σε ένα βαθμό. Εμείς τι κάνουμε όμως? Εμείς τι κάνουμε? Και ένα τελευταίο θα ήθελα, κύριε Λασκαράκη. Μπορείς. Αυτό το κλίμα το οποίο περιγράφεται με τους οπλοφορούντες, από ό,τι κατάλαβα δεν έχουν πάρει από κανέναν άδεια και δεν έχει γίνει καμιά συνεννόηση, το κάνουν αυτοβούλως. Από αυτά που μας είπατε και εσείς δηλαδή, γι' αυτό σας ρωτούσα. Να την προστασία του νομού στα χέρια τους. Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι, αυτή είναι η λογική. Αυτό το κλίμα είναι πλειοψηφικό αυτή τη στιγμή εκεί? Είναι πλειοψηφικό, βεβαίως. Βεβαίως. Υπάρχει τρομοκρατία. Όποιος τολμήσει να πει άλλη άποψη δεν πέρασε καλά. Μιλούσα πριν με την Κομωτίνη και εκεί το ίδιο συμβαίνει. Με φίλους και μάλιστα με ανθρώπους σοβαρούς που υπήρξαν και βουλευτές και υπουργοί. Το κλίμα είναι πάρα πολύ άσχημο και πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται και από αυτό που εκπέμπει και η Αθήνα. Και χαίρομαι σήμερα που μιλάω, πρώτη φορά μιλάω σε ένα κανάλι κεντρικό. Για να ακουστεί και αυτή η άποψη. Ήταν και μέσα σε αυτό που το πολύ ουσιαστικό που γράψατε και είπατε ότι ασχοληθούν οι δημοσιογράφοι στην Αθήνα. Ναι, και πραγματικά. Ας ασχοληθούν με αυτά τα ζητήματα, όχι μόνο ως πολεμικό αντανακοινωθέν. Έτσι, ναι. Εμείς, κύριε Λασκαράκη, ασχολούμαστε από την πρώτη μέρα. Όπως είπα νωρίτερα, εμείς διαβάσαμε χθες το στάτους σας. Ενδεχομένως, αν το γράφατε στην εφημερίδα σας, δεν θα είχαμε πρόσβαση σε αυτό. Έτσι, βεβαίως. Γι' αυτό βοηθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να φτάνουν οι απόψεις σας. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, είπατε ότι είναι πλειοψηφικό αυτό το κλίμα και ότι ο κόσμος εκεί, ο κόσμος του Εύρου συμφωνεί. Εσείς οι απειλές που δέχεστε πέρα από τα social media είναι και απευθείας? Όχι, ακόμα δεν έχω απευθείας καμία απειλή.
Γιατί εντάξει, κινούμαστε σε ένα χώρο εδώ που έχουμε και ένα κύκλο και ανθρώπους, αλλά πιστεύω ότι το κλίμα αυτό, το κλίμα το συναισθηματικό, που λέγεται πατριωτικό βέβαια, αλλά είναι ακραία, θα έλεγα, τι να πω τώρα, υπάρχει κάποια λέξη, δεν θέλω να την πω τώρα. Δημιουργεί όμως ένα κλίμα. Είναι ένα κλίμα εθνικιστικό. Καθαρά πράγματα. Κύριε Λασκαράκη, να σας πω κάτι τελευταίο, αν με επιτρέπει η Αναστασία. Για να μην αισθάνεστε μόνος, θα σας διαβάσω μια πολύ μικρή φράση. Πρέπει να βάλετε τέλος στα τάγματα εφόδου στη Λέσβο. Πρέπει να υπάρχει παρουσία του κράτους που να εξασφαλίζει ένωμη τάξη. Σωστό. Καλή, πάρα πολύ καλή η φύλαξη των νησιών στη θάλασσα, αλλά δεν τιμά κανέναν αυτά που συμβαίνουν με τα τάγματα εφόδου. Αυτό το γράφει και το λέει, και είναι μήνυμα προς την κυβέρνηση, ο πρώην βουλευτής Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Παύλος Βογιατζής. Χαίρομαι πολύ και μακάρι να το κάνουν αυτό όλοι. Κύριε Λασκαράκη, ένα τελευταίο ερώτημα πριν κλείσω. Πείτε μου. Εσείς με την εμπειρία ετών και τη δημοσιογραφική και από τον τόπο σας, αφού ζείτε εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Και την πολιτική, ήμουν και στέλεχος κομμάτων. Ακόμα καλύτερα. Ναι. Πείτε μου, πού θεωρείτε ότι θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της κλιμάκωσης, φοβάμαι, του σκηνικού της εισβολής. Φοβάμαι την κλιμάκωση. Που θα οδηγήσει, αν συνεχιστεί η κλιμάκωση, πιστεύω πιθανόν να έχω και κάποιο επεισόδιο. Γιατί αν φέρει εκεί, αν έρθουν εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, δεν θα συγκρατήσει τίποτε. Πρέπει να γίνει μια πολιτική συνεννόηση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, αλλά και εμείς να έχουμε και μια καλύτερη σχέση με την Τουρκία, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια συζήτηση με τα μεταξύ. Ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, λέτε, κάτι το οποίο σαφώς δεν υπάρχει. Έλεος πια, φτάνει πια. Δεν θα είμαστε μαζί με την Τουρκία στους αιώνες των αιώνων. Θα είναι δίπλα μας. Ούτε εμείς, ούτε αυτοί θα φύγουν από τον τόπο μας, από την περιοχή. Πρέπει να βρούμε τρόπο να συμβιώσουμε. Επιτέλους πια. Κύριε Λασκαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ξενυχτήσατε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ήταν χαρά και τιμή που σας είχαμε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά. Να είστε καλά, να σκορπάτε τις δημοκρατικές σας απόψεις και στον Εύρο, κύριε Λασκαράκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ.